Σχετικά με το θέμα του δεματοποιητή και την ανακοίνωση του αρμόδιου αντιδημάρχου Θοδωρή Δελγιάννη, υπάρχει απάντηση από το Δημοτικό Σύμβουλο Νίκο Γκαβούνο. Σχετικά με το θέμα του δεματοποιητή και ύστερα από την απάντηση του αρμόδιου αντιδήμαρχου του κυρίου Δελγιάννη, ο Δημοτικός Σύμβουλος Νίκος Γκαβούνος, ο οποίος έκανε τη συγκεκριμένη καταγγελία, επανέρχεται και απαντάει στον κύριο Δελγιάννη αναφέροντας. Ο κύριος αναγνώστου προφανώς αισθάνεται άβολα μπροστά στην διαφαινόμενη ήττα του στις επερχόμενες εκλογές, έτσι διότι ο αντιδήμαρχος του κυρίου Δελγιάννη και με καθυστέρηση μιας εβδομάδας προσπάθησε να απαντήσει στα όσα κατήγγειλα για τη φύθιση της δεξαμενής λιμάτων του υποεγκατάσταση δεματοποιητή στην περιοχή του Δημοτικού Διαμερίσματος Δαλαμανάνας Δήμου Άργους. Το ότι ο κύριος Δελγιάννης αρνείται να παραδεχτεί τα όσα διαπίστωσε όλος ο κόσμος μέσω της κάμερας του σταθμού σας ήταν αναμενόμενο, αφού πρόκειται για στέλεχος μιας δημοτικής αρχής που μήνες τώρα έχει χάσει την επαφή με την κοινωνία του Άργους και τα προβλήματά της. Αυτό όμως που με προβλημάτισε είναι ο χαρακτηρισμός φεδρότητες για τα όσα κατήγγειλα. Πρόκειται για έναν χαρακτηρισμό απαράδεκτο όταν αναφέρεται σε καταγγελία Δημοτικού Συμβούλου. Ο έλεγχος εξουσίας είναι θεσμοθετημένος από το Σύνταγμα του Δημοκρατικού Πολιτεύματος μας και όχι φεδρότητες. Επιμένω και επαναλαμβάνω το ερώτημα, όσο και αν είναι φεδρό για τον κύριο αναγνώστη και την παράταξή του. Το λογαριασμό της ζημιάς, ποιος θα τον πληρώσει τελικά, αυτά αναφέρει ο Δημοτικός Σύμβουλος Άργους Νίκος Γκαβούνος απαντώντας στον κύριο Δελγιάννη για το θέμα του δεματοποιητή.